15 λεπτά ήταν αρκετά για να προκληθούν μεγάλε καταστροφέ σε πολλέ περιοχέ τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εκείνα τα λεπτά που η πολιτική προστασία βρίσκεται επί ποδό και συντονίζει τι υπηρεσίε ώστε να μην θρυνήσουμε θύματα και να προκληθούν το λιγότερο δυνατό ζημιέ σε περιουσίε. Ο Κώστα Χουβαρδά, προϊστάμενο πολιτική προστασία Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εξηγεί, μιλώντα στη Δέλτα τηλεόραση, πώ γίνεται ο συντονισμό όταν προκύπτει έντονο καιρικό φαινόμενο. Εδώ βρισκόμαστε όταν συμβαίνει ένα γεγονός, ε, από εκεί και πέρα ε, έρχον, έρχονται οι ειδοποιήσεις από την αστυνομία και από την πυροσβεστική και εμείς συντονίζουμε όλους τους φορείς της περιφέρειας, ε, ζητάμε συνδρομή και από τους Δήμους και ό,τι χρειαστεί, ε, συντονίζουμε πάνω σε μια καταστροφή. Ο κ. Κουβαρτά ανατρέχει στο ημερολόγιο τη περασμένη καταστροφή, εξηγώντα ότι επρόκειτο για μια γρήγορη πλημμύρα που διήρκησε 15 λεπτά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, επαγγελματικοί χώροι και να γίνουν καταστροφέ στη φοιτητική παραγωγή. Ουσιαστικά μιλάμε για flash flood, δηλαδή για μια γρήγορη πλημμύρα η οποία διέρχισε 15 λεπτά. Ε, από ό,τι είδαμε και τα βίντεο, τα οποία και τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, υπήρχε μεγάλη ραγδαίότητα ε, και από και από τη βροχή δημιουργήθηκαν ποτάμια ε, μέσα στους δρόμους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά σπίτια να πλημμυρίσουν και βέβαια και επαγγελματικοί χώροι και φυσικά η καταστροφή και από τη χαλαζόπτωση μεγάλου μέρους της γεωργικής παραγωγής. Βέβαια αυτά είναι υπεύθυνος ολικά να ανακοινώσει και τα στρέμματα τα οποία καταστράφηκαν. Ε, οπότε βλέπουμε μια μεγάλη ραγδαιότητα που φυσικά οφείλεται στην κλιματική αλλαγή η οποία ε, έχει έρθει και στη χώρα μας και δυστυχώς όπως λέω πολλές φορές δεν είναι fake news, είναι μια πραγματικότητα. Άρα το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή. Φαινόμενα που σύμφωνα και με τον ίδιο είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση. Όταν έχουμε μια καταστροφή πρέπει να καταγράφουμε τι συνέπειες αυτή τη καταστροφής και πλέον να σχεδιάζουμε ώστε αυτή η καταστροφή να μην ξαναγίνει. Άρα κάθε τι που συμβαίνει είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να καταγράφεται και στη συνέχεια να σχεδιάζεται από τις τεχνικές υπηρεσίες το πώς θα αντιμετωπίσει. Βέβαια δεν είναι μόνο οι τεχνικές υπηρεσίες, πολλές φορές είναι το δασαρχείο, πολλές φορές είναι ο Δήμος. Άρα πρέπει σε όλα τα γεγονότα εκτός από την κάθετη ροή πληροφορίας και τη διαλειτουργικότητα με τις υπηρεσίες, να υπάρχει και οριζόντια δομή, αν θέλουμε να μην ξαναζούμε τέτοια γεγονότα. Επίσης αναφέρει ότι είναι η χρήσιμη η έγκυρη προειδοποίηση του 112 χωρίς να θεωρείται πανάκια. Ο κ. Χουβαρδάς εστιάζει στην τροτότητα των υποδομών και την ανάγκη βελτίωσή τους. Αυτό όμως που μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί αυτό εδώ δεν μπορείς να το αποφύγεις το φαινόμενο, είναι η τροτότητα μιας περιοχής, η τροτότητα των υποδομών μας και Εάν μπορέσουμε και βελτιώσουμε αυτό, τότε μπορεί να σωθεί περισσότερο κόσμο. Βέβαια, πολλή λόγο γίνεται και για την έγκαιρη προειδοποίηση με το 112. Βέβαια, αυτό δεν είναι πανάκι, αλλά μπορεί να σώσει ζωέ. Η έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώ το πόσο νερό θα πέσει και το ποιε περιοχέ θα πληγούν. Αλλά μια έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων σε μια περιοχή είναι σημαντική. Με βάση τα αιτήματα των Δήμων, ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη περιοχέ των Δήμων Μήκη Ξάνθης, Ιάσμου και Μαρόνια Σαπών Ροδόπη. Από τον Εύρο όμω δεν υπήρξαν αιτήματα. Έχει ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία με βάση τα αιτήματα των Δήμων να κηρυχθούν περιοχέ του Δήμου Ιάσμου, του Δήμου Μήκη και του Δήμου Μαρονίας Σαπών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ώστε να, να μπορέσουν οι υποδομές οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά και η αγροτική οδοποιία η οποία καταλαβαίνετε ότι έχει συνέπεια και για τις φωτιές στη συνέχεια αλλά και για το πώς να πηγαίνουν οι αγρότες στα χωράφια τους έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Άρα αυτό θα διευκόλυνε στην ταχεία επανατακτικότητα όπως το λέμε, ώστε να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή ή και σε καλύτερη μορφή αν μπορούν οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Ο κ. Χουβαρδά σημειώνει ότι το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού ήταν στον Δήμο Ιάσμου με αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές, όπως επίσης και στους άλλους δύο Δήμους. Και στον Δήμο Ιάσμου έχει εκτεταμένε, έγιναν εκτεταμένες ζημιές που εκεί ήταν το κέντρο ουσιαστικά του βαρομετρικού χαμηλού, αλλά και στον Δήμο Μήκης υπάρχουν εκτεταμένα προβλήματα και στην και στην περιοχή της Μαρονίας, επίσης και οι αγροτικές περιοχές και της Καβάλας αλλά και της Ξάνθης έχουν υποστεί ζημίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν έχουν υποστεί ζημίες. Και η χαλαζόπτωση αλλά και η ραγδαία βροχόπτωση δημιουργεί πάντα προβλήματα στις υποδομές. Υπήρχαν και στον ορεινό όγκο και καταπτώσεις βράχων και γενικά όλο το δασικό δίκτυο είναι περασμένο από μια ραγδαία βροχόπτωση. Πολλές φορές κατεβαίνει το ίδιο το βουνό κάτω. Τέλος, συμβουλεύει τους κατοίκους να ενημερώνονται διαρκώς από τα δελτία καιρού και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις όταν υπάρχει σχετική προειδοποίηση. Να ακούνε τις αρχές, οι μετακινήσεις ή η δουλειά μπορεί να πάει μια μέρα μετά. Όταν ξέρουμε ότι, έχουμε, ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα, ας μην μετακινούμε Στι ώρε αιχμή, ή α μην κάνουμε δουλειά στον ενίπεθρο, γιατί υπάρχουν και οι ηλεκτρικέ εκενώσει που πολλέ φορέ κοστίζουν ζωέ, και αυτέ. Και γενικά να ακολουθούμε τι οδηγίε των αρχών. Ε, προσπαθούμε όσο πιο έγκαιρα και έγκυρα να δώσουμε πληροφορίες για τα καιρικά φαινόμενα και ώστε να προετοιμαστούν και αυτό το κάνουμε ώστε να έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις από την καταστροφή.